Με βήματα σημειωτών βαδίζει η αποκατάσταση της ανοιχτής πληγής με τη σταφίδα, με το πρόβλημα να παραμένει σοβαρό, ιδίως μετά την ομολογία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στη Βουλή ότι η υλοποίηση της δέσμευσης του προκατόχου του για απορρόφηση των αποθεμάτων σταφίδας της οδειάς του 2020 δεν είναι ρεαλιστική, άρα δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Έχουμε μαύρη επέτειο, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Κλείσαμε ένα χρόνο πλέον επίσημα. Ο νέος Υπουργός έχει δεσμευτεί ότι μέχρι τέλος Μαρτίου θα ανακοινώσει ποιο θα είναι το ύψος που θα βοηθηθούν οι σταφιδοπαραγωγοί με ένα βοήθημα με βάση τα στρέμματά τους. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η ανακοίνωση του ποσού που θα δοθεί ως ενίσχυση στο πλαίσιο του μέτρου De Minimis, ώστε να καλυφθεί η απώλεια εισοδήματος των σταφιδοπαραγωγών για το 2021. Είναι κάτι το ανακουφιστικό, δεν το συζητούμε. Σίγουρα, να ξέρετε, ενέχει αδικίες. Βέβαια, θα μου πείτε από το Λότελα. Σίγουρα αυτό είναι κάτι το διαφορετικό. Δεν αντιλέγω, απλά τονίζω ότι ακόμα και αυτή η ενίσχυση με τον τρόπο που τελικά θα δοθεί ενέχει αδικίες στους, θα λέγαμε, καλούς παραγωγούς που έχουν καλές αποδόσεις. Ελπίζουμε όμως αυτό το οποίο υπάρχει ως δέσμευση να το δούμε να υλοποιείται. Μακάρι να γίνει και αυτό με τα φίδα. Για την προοπτική και την εξέλιξη του προϊόντος μείζωνος σημασίας είναι το θέμα των αποθεμάτων. Και κυρίως με τις συνεταιριστικές οργανώσεις και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταφέρει να λύσουν το θέμα αυτό. Με αποτέλεσμα, ξεκινάμε τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Τον Αύγουστο θα έλθει πάλι νέα σοδιά. Είναι σαν να ζούμε ξανά ντεζαβού το ίδιο περσινό σκηνικό. Και αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει εδώ το Υπουργείο να σπέψει. Είπε ο Υπουργός ότι θα απευθύνει νέο αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχόμαστε να έχει το αίτημα αυτό αυτή την τύχη που πρέπει να έχει, για να μπορέσουν πρωτίστως να ανακουφιστούν οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις και οι ιδιωτικές που εμπλέκονται, ούτως ώστε να απελευθερωθεί το προϊόν, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε καλύτερες τιμές για τους παραγωγούς και να αφήσουμε σαν μια κακιά, έτσι θα λέγαμε, εμπειρία όλο αυτό το οποίο ζήσαμε τον προηγούμενο χρόνο, και να μπορέσει το προϊόν να προχωρήσει και να δούμε βέβαια και το ζήτημα με την αναδιάρθρωση της καλλιέργειας, γιατί έχει βγει σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο, να δούμε τι θα γίνει και εκεί.